Εκεί που υπάρχει απειθαρχία συνήθως, και θα έρθω και στο ερώτημα σου, είναι όταν δεν συμμετάσχουν ή συμμετάσχουν χωρίς ρόλων βασικών κάποιοι άνθρωποι στο να εφαρμοστούν κάποιες αρχές και διαφωνούν. Και τότε αντιδρούν. Όταν υπάρχει συμμετοχή από τους επηρεαζόμενους που θα ακολουθήσουν αυτές τις αρχές, η πειθαρχία είναι πιο εύκολη. Τώρα, όσον αφορά για την παιδική ηλικία, βεβαίως από εκεί αρχίζουν όλα. Όσον αφορά τις αρχές, τους κανόνες, και θα πούμε εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, για ολοκληρωτικά καθεστώτα με επιβολή κλπ. Υπάρχουν δύο ειδών αρχές. Οι πανανθρώπινες αξίες, που είναι το ωφέλιμο και είναι οι αρχές που διέπουν την ανθρώπινη υπόσταση με την έννοια της λέξης ανθρώπινη, και πρέπει βεβαίως να εφαρμόζονται, όχι να επιβάλλονται, να εφαρμόζονται. Υπάρχουν και αρχές όμως που είναι ενάντια στα δίκαια, είναι επικίνδυνες, διότι και ένας καμικάζι αυτοκτονίας μπορεί να είναι πειθαρχημένος στο να πάει να σκοτωθεί για να σκοτώσει ακόμα 10, αλλά αυτή η πειθαρχία είναι έξω από οποιοδήποτε πλαίσιο που λέγεται ανθρώπινο. Άρα να διαχωρίσουμε και να φιλτράρουμε πάντα για ποιες αρχές θα θέλουμε να εφαρμόσουμε. Τώρα τα παιδιά, όταν για τα σχολεία για παράδειγμα ή τη δημοτική εκπαίδευση, δυσκολεύονται να ακολουθήσουν κανόνες. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στο σχολείο. Αλλά οι κανόνες. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, εγώ θα συμπληρώσω. Επειδή με ρώτησες. Ναι. Και λέω γιατί. Προτείνω λίγο τη σκέψη. Ναι, βεβαίως. Διότι μεγαλώνοντας θα συνεχίσουν να μην εφαρμόζουν κανόνες. Αυτό ήθελα να πω και όταν μεγαλώσουν. Αλλά προέρχονται από ένα σπίτι και μια οικογένεια. Εάν πρώτα και κύρια η οικογένεια δεν έχει τους δικούς της ιδιωτικούς κανόνες μέσα στο σπίτι και δεν μάθουν τα παιδιά να σέβονται, όπως είπε και ο κύριος Καβαρδής, ο ένας τον άλλο. Όχι μόνο τους μεγαλύτερους ή μικρότεροι, ο ένας τον άλλο, αντιστρόφως ανάλογα, και να τηρούν τους κανόνες πρώτα οι ίδιοι γονείς που θέλουν να επιβάλλουν, με την κυριολεκτική είναι τη λέξη να επιβάλλουν στα παιδιά τους, τότε τα παιδιά δεν πείθονται να ακολουθήσουν κανέναν κανόνα, μπαίνουν μέσα στα σχολεία, στα δημοτικά, υπάρχουν μικρές ή μεγάλες αντιδράσεις των όποιων κανόνων πλέον, διότι μάθαν να αντιδρούν και οι δασκάλοι δυσκολεύονται και αυτοί να εφαρμόσουν τους κανόνες με τα παιδιά. Και ήδη πολλές φορές μπορούμε να τους εφαρμόσουν ήδη οι δασκάλοι. Και τώρα την περίπτωση με την αστυνομία. Και εγώ ερχόμαστε μέσα σε έναν περίπτερο. Επάρχαρα στο πεζοδρόμιο για ένα λεπτό. Ναι, παραβίασα βεβαίως τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Χαίρομαι που το ίδιο... παραδέχεστε. Ναι, βεβαίως. Αλλά στο ίδιο περίπτερο ήταν παρκαρισμένο και το περιβολικό της αστυνομίας πάνω στο πεζοδρόμιο. Είχε την απέτηση να με γράψει. Και λέω: εντάξει, γράψε με, αλλά γράψε και τον εαυτό σου. Γιατί εσύ την ίδια χρονική στιγμή παραβιάζεις τους ίδιους κανόνες που θέλεις εσύ να επιβάλλεις σε μένα. Και λέμε: εντάξει, φίλε μου, παίρνεις το καλό. Εσύ τυράς τους κανόνες που υποτίθεται είσαι ο νομοτήρητης περίπου της κοινωνίας. Άρα πρέπει να δούμε και λίγο σφαιρικά το θέμα και ιδιαίτερα στις εξουσίες που έρχονται και δίνουν κάποιους κανόνες στην όλη κοινωνία, αν εφαρμόζονται από πάνω προς τα κάτω. Όχι μόνο κάτω και μόνο κάτω. Θέλετε να συμπληρώσετε, κύριε Καβαρδί. Ναι, να δώσω έτσι μερικά ερεθίσματα για να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας. Ήδη έχουμε θίξει, νομίζω, όλοι κατά κάποιον τρόπο τη σημασία των προτύπων και να υπάρχουν όρια στη συμπεριφορά. Δεν νοείται η υπακοή, η πειθαρχία με τη σωστή έννοια χωρίς να υπάρχουν όρια και σεβασμός. Τούτα τα παίρνουμε ενός δεδομένα. Αναφέρθηκε προηγουμένως η σημασία της προσωπικότητας και η λέξη να ζει. Ξέρουμε τώρα από αρκετές μελετές, τις έκανε η ομάδα του Αντόρνου εδώ και πολλές δεκαετίες, ότι η αυταρχική προσωπικότητα, η authoritarian personality, διότι είναι αγγλικός όρος αρχικά, είναι μεν πειθαρχημένοι, αλλά υπακούν τους ανώτερους τους τυφλά. Τούτο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε πολύ πειθαρχημένες ομάδες εκείνες που είναι κλειστές ομάδες με αυστηρούς κώδικες που διέπουν τη συμπεριφορά. Να δώσω παραδείγματα. Υπάρχουν οι μαφίες, οι γνωστές μαφίες της Ιταλίας, η Κόζα Νόστρα στην Αμερική, όπου έχουν πολύ αυστηρούς κώδικες, τιμωρούν τους παραβάτες και επιθαρχούν. Έπεσε η εντολή, καθάρισε τον, σημαίνει καθάρισε τον. Τούτο μέχρι αυτού του βαθμού. Όμως, βλέπουμε μια άλλη κοινωνία, όπως την Ιαπωνία πρόσφατα, με τις καταστροφές που έχουν πάθει, κοσμικές καταστροφές, και βλέπουμε έναν λαό να συμπεριφέρεται τόσο αντίθετα με εμάς.
αντί να υπάρχει μια κατάσταση χαόδη, τους βλέπουμε να σέβεται ο ένας τον άλλον εκεί που μπορεί να λιμοκτονούν. Στέκονται στην ουράν, ευγενικοί, χαμογελαστοί, πειθαρχούν σε ορισμένους δικούς τους κανόνες που διέπουν τη δική τους την κουλτούρα.